εντάξει, το καλά είναι. Έχει μια ομίχλη, ένα σκοτάδι. Καλά, θα βγάλει το νερό πρώτα. Άμα δεν του πιάσουμε το χέρι, δεν φταίει κανένας. Να το, το πιάσε τώρα. Καλό ψάρι. Να μπορέσω να το πάρω σιγά σιγά. Δεν μας βιάζει κανένας. Βλάβος είναι. Είναι πολύ βαθιά τώρα. Πονές το χέρι. Σημασία έχει πάντα πώς πιάνεις το ψάρι που το πιάνεις. Για μένα δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Μπορεί να βγάλω ένα ψάρι 2 κιλά και να το ευχαριστηθώ τόσο πολύ από ένα 10 κιλά. Είναι εκείνη τη στιγμή πώς το πιάνεις και πού το πιάνεις και με τι δόλωμα το πιάνεις. Τι μου κάνεις τώρα,
τέτοια κρακ κρακ. Δεν μου αρέσουν τα κρακ κρακ. Ούτε και την άλλη φορά κρακ κρακ. Τη σούπα θα την κάνουμε πάντως. Αυτό το ψάρι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κώστα που είναι στο σπίτι άρρωστος περαστικά του. Κώστα, μόλις θα δεις το βιντεάκι πες ότι το ψάρεψε ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι ρε. Όχι, τι ήταν αυτά τώρα. Δεν μ' άρεσε αυτό καθόλου. Θα το πάρουμε σιγά 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 σιγά. Πού είναι παιδιά μου. Είπα εδώ, άμα θελείς να μην στο δώσει, δες το δίνει το ψάρι. Άμα θελείς να μην σε δώσει ψάρι, δες το δίνει με τίποτα ρε. Πήρα έτσι πολύ σιγά. Και το γλιτώσαμε. Για να δεις που το πιάσα. Δεν το δείτε. Δεν έχει σωστό να συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε που το έπιασα. Αυτό είπαμε. Σημασία έχει πως το πιάνεις πάντα. Πάπα πάει μέσα. Ωραίο ψάρι. Έχει χτυπήσει και άλλο ψάρι εδώ. Αυτό το αγγίστ που είναι εδώ πάνω έχω μεγάλες πιθανότητες να χτυπήσει και άλλο ψάρι. Αυτό που έκανε το κράκ και να με έφυγε. Good.